Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια νέα εποχή αρχίζει για την ανθρωπότητα και κυρίως για την Ευρώπη. Μετά από 45 χρόνια, σήμερα στο Παρίσι έληξε και τυπικά ο ψυχρός πόλεμος. Οι ηγέτες των Ευρωπαϊκών κρατών και ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψαν τη Συμφωνία Μείωσης των Συμβατικών Όπλων στην Ευρώπη, ενώ το ΝΑΤΟ και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας υπέγραψαν κοινή διακήρυξη φιλίας και μη επίθεσης. Στη σημερινή συνεδρίαση της διάσκεψης για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη, μιλώντας ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Χαβιέ Περές ντε Κουελλιάρ, αναφέρθηκε στο Κυπριακό και το χαρακτήρισε πρόβλημα που δεν μπορεί να παραμένει, αν λάβουμε υπόψη την προσοχή που έχει δοθεί και τις προσπάθειες που γίνονται για να λυθούν άλλες διαμάχες. Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε σήμερα νωρίς το βράδυ στο περιθώριο της διάσκεψης ιδιαίτερη συνομιλία με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Φρανσουά Μιτεράν. Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε αργότερα ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, επανήλθε στο θέμα της κάθαρσης και επανέλαβε πως δεν υπάρχει καμία διαφωνία στους κόλπους της κυβέρνησης για το θέμα αυτό. Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν οι διευθυντές των φυλακών Κορυδαλλού Νίκος Παπαδογούλας και του Σοφρονιστικού Τμήματος Ανηλίκων Βασίλης Ζέρβας. Η απόφαση αυτή, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως και υπουργός δικαιοσύνης κ. Αθανάσιος Κανελόπουλος, πάρθηκε μετά τις πρόσφατες αποδράσεις από τον Κορυδαλλό. Σήμερα, δύο ακόμη νεαροί κρατούμενοι κατάφεραν να διαφύγουν κάτω από τα μάτια του σκοπού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, προσπάθησε να τους σταματήσει, αλλά και αυτή τη φορά το όπλο του έπαθε εμπλοκή. Το νέφος και το πακέτο του υπεχοδέ για την αντιμετώπιση του συζήτησαν σήμερα απέναντι σε ένα μεγάλο ακροατήριο οι υπουργοί χωροταξία Στέφανος Μάνος, συγκοινωνιών Νίκος Γκελεστάθης, ο νέος δήμαρχος Αθηναίων Αντώνης Τρίτσης και άλλοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κύριος Τρίτσης εξέφρασε την αντίθεσή του στα προτινόμενα μέτρα, γιατί στρέφονται μόνο κατά του αυτοκινήτου και κάποια μέρη από αυτά ενδέχεται να επιδεινώσουν το περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο υπουργός υπεχοδέ υπεραμείνθηκε των μέτρων, υποστηρίζοντας ότι είναι μια ολοκληρωμένη και πλήρης πρόταση. Αύριο, οι εκπρόσωποι της Γενόπ ΔΕΗ και οι Υπουργοί Υγείας και Βιομηχανίας θα κάνουν μια τελευταία προσπάθεια να βρουν κοινά σημεία στο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει το περιβόητο πια άρθρο 41 του φορολογικού νομοσχεδίου που αφορά τα όρια ηλικίας στην συνταξιοδότηση. Σήμερα εξεδηλώθη πλήρης διαφωνία κατά τη συνάντηση που είχαν οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Υγείας με τους εκπροσώπους της Γενόπ ΔΕΗ. Την Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου, αρχίζει δωρεάν διανομή θεατρικών εισιτηρίων της χειμερινής περίοδου από την εργατική εστία για τους εργαζομένους και τους συνταξιούχους της Αττικής. Η διανομή θα γίνεται από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι για τους μεν εργαζομένους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και για τους συνταξιούχους Τρίτη και Πέμπτη. Η διανομή θα γίνεται για την Αθήνα από τα γραφεία της εργατικής εστίας Αγίου Μάρκου 11 και Πατησίων 125.